Πάμε στον Κίεβο και την Έλλη Κασόλη. Ξυπνήσαμε με αυτή την φρικτή είδηση, αυτά τα φρικτά σενάρια, Έλλη. Το θέμα είναι ότι πριν από λίγο οι τοπικές αρχές της Μαριούπολης τα επιβεβαίωσαν. Υπάρχουν πληροφορίες λοιπόν ότι οι αρχές της Μαριούπολης και συγκεκριμένο ο αντιδήμαρχος Σεργέι Ορλόφ επιβεβαίωσε τη χημική επίθεση των Ρώσων στην πόλη. Είπε χαρακτηριστικά πως δεν μπορούμε ακόμη να δώσουμε λεπτομερείς πληροφορίες. Πάντως ο στρατός επιβεβαιώνει τη χρήση χημικών όπλων στη Μαριούπολη. Μάλιστα οι γιατροί λένε πως όλοι μέχρι στιγμής οι πολίτες είχαν τα ίδια συμπτώματα. Δηλαδή ξηρότητα στον φάρυγγα, ερυθρότητα στο πρόσωπο, βλενογόνο στα μάτια, αλλά ένιωθαν και ασφυξία. Δεν μπορούσαν να πάρουν αναπνοή. Πάντως λένε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε μια σταθερή κατάσταση. Καλύτερη και σταθερή κατάσταση. Την ίδια ώρα ο δήμαρχος της πόλης μίλησε για κινητά κρεματόρια. Είπε πως από την αρχή του πολέμου μέχρι και τώρα πάνω από 10.000 άνθρωποι άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Είπε πως οι Ρώσοι μεταφέρουν σε μεγάλα εμπορικά κέντρα σωρούς, πολλές σωρούς αμάχων σε εμπορικά κέντρα που υπάρχει αποθηκευτικός χώρος και ψυγεία. Αμέσως μετά λέει βλέπουμε τα κινητά κρεματόρια και περιγράφει πως αν ανοίξει κανείς αυτά τα φορτηγά βλέπει μέσα έναν σωλήνα και εκεί είναι όπου καίνε τις σωρούς. Και όλα αυτά βέβαια την ώρα συμπληρώνει που υπάρχουν τουλάχιστον 120.000 άμαχοι εγκλωβισμένοι χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς τρόφιμα και χωρίς τηλεπικοινωνίες εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Είναι τουλάχιστον ανατριχιαστικές όλες αυτές οι πληροφορίες. Ευχαριστούμε, Έλλη.